ο Ναζίμ Χικμέτ έγραψε: «Πιο πολύ και από τους ανθρώπους, τα τραγούδια τους αγάπησα». Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα μας κατεβάζει στο δρόμο εδώ στο Σύνταγμα η αγάπη για τη δουλειά μας, η ανάγκη και η αξιοπρέπεια. Έχουμε τη βαθιά πεποίθηση ότι τίποτα δεν χαρίστηκε ποτέ στους εργαζόμενους και ότι η συλλογικότητα και ο αγώνας είναι η μόνη ελπίδα. Βγαίνουν και λένε ότι πήραν μέτρα για τους καλλιτέχνες μετά τη γενική κατακραυγή που ξεσηκώθηκε. Είναι ντροπή να το λένε. Η πραγματικότητα διαψεύδει και τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και όλες τις προηγούμενες. Η πραγματικότητα που ζούμε χιλιάδες καλλιτέχνες, επαγγελματίες που χρόνια τώρα ακροβατούμε στο σκηνί, πρώτα απ' όλα για να μπορούμε να ασκούμε τη τέχνη μας, να μπορούμε να δημιουργούμε, να έχουμε δουλειά. Ακροβατούμε, συνάδελφοι, μόνο και μόνο για να υπάρχουμε σαν καλλιτέχνες. Γύρω μας ένας μεγάλος όγκος χρηματοδοτήσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς μεκίνες και μεσάζοντες που με τις ευλογίες του επίσημου κράτους θέλουν όχι μόνο να έχουν το πάνω χέρι στη διακίνηση της τέχνης και στη σχέση της τέχνης με την κοινωνία, μιας και ελέγχουν τους δρόμους επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και να καθορίζουν την ίδια την καλλιτεχνική παραγωγή. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, η ιστορία της ανθρωπότητας σε πείσμα τους καταγράφεται μέσα από τα καλλιτεχνικά έργα. Εκεί, στην τέχνη, αιώνες ακουμπάνε οι άνθρωποι τις μνήμες και τα όνειρά τους. Τα έργα των καλλιτεχνών συντροφεύουν τον εργαζόμενο άνθρωπο στον αγώνα του για μια καλύτερη ζωή. Και όμως, αυτή η ανάγκη των ανθρώπων, η καλλιτεχνική δημιουργία, συθλίβεται κάτω από την πολιτική των κυβερνήσεων διαχρονικά, από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιμετωπίζουν την τέχνη ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό. Από το Μάρτιο με τον κορονοϊό, παρά τις περίπου αντιθέτου διακηρύξεις, μόνο 15 εκατομμύρια είχαν διαθέσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση της τέχνης και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος από αυτά θα δοθούν μέσα από την ενίσχυση οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων. Εν τέλει μπαίνει το ερώτημα, τι από αυτά θα φτάσει στους καλλιτέχνες, στους δημιουργούς, τι θα φτάσει σε αυτούς που παράγουν την τέχνη. Σήμερα ζούμε και μια τεράστια εξελισσόμενη βιομηχανία που ελέγχει το διαδίκτυο. Εντείνεται η εκμετάλλευση του χώρου της τέχνης και των καλλιτεχνών, των δημιουργών, μέσα από την οπτικοακουστική βιομηχανία, μέσα από τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων μας, που φρόντισαν όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν να χαρίζουν φέτα-φέτα στις εταιρείες εκμετάλλευσης. Αποκαλυπτική η κοινή διαδικτυακή συνέντευξη της Υπουργού Πολιτισμού με τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και μεγάλο συλλέκτη που προωθεί τη συλλογή του. Την Πρωτομαγιά, προχτές, που ούτε λίγο ούτε πολύ μίλησαν για τους καλλιτέχνες και την κριτική που ασκούμε στην ιδιωτικοποίηση του χώρου του πολιτισμού, λέγοντας: «Ευτυχώς ξέρουν όλοι ότι αυτά λέγονται από οργανωμένες συντεχνίες με ιδιωτελή συμφέροντα». Είμαστε για αυτούς συντεχνίες με ιδιωτελή συμφέροντα. Αυτή είναι η θεώρηση της πολιτικής ηγεσίας για τους καλλιτεχνικούς κλάδους. Καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού, εμείς οι καστικοί, δίπλα σε όλους σας. Καλούμε τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών να πάρουν τώρα μέτρα οριζόντια στήριξης όλων των καλλιτεχνών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μέτρα που να απευθύνονται στους ίδιους τους καλλιτέχνες δημιουργούς και γενικότερα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν οι ίδιοι συστήσει, χωρίς μεσάζοντες. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, η παιδεία, η υγεία, η επιστήμη και όλα αυτά που λογίζονταν για κοινωνικά αγαθά θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους, όπως θυσιάζεται και η ανθρώπινη ζωή. Και το είδαμε αυτό με αφορμή τον κορονοϊό. Σήμερα για όλους τους εργαζόμενους
μπαίνει μπροστά πιο έντονα το τέρας της ανεργίας, της μαύρης εργασίας, της ακραίας εκμετάλλευσης. Οι καιροί που ζούμε βάζουν μπροστά μας την υποχρέωση να πάρουμε θέση μάχης. Ζούμε σε καιρούς αποφάσεων και η τέχνη πρέπει και αυτή να αποφασίσει.